Αυτό είναι το πανό με σύνθημα Ελλάς Ελλήνων και έμβλημα το Μέανδρο, το οποίο προκάλεσε σάλο στα μάλια. Αναρτήθηκε στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος που στεγάζει το γυμνάσιο και το λύκειο της περιοχής στη διάρκεια της κατάληψης που συνεχίζεται. Φυσικά μας έχει απασχολήσει, αλλά τα παιδιά επηρεάζονται το ένα με το άλλο. Μας προβλημάτισε σίγουρα, αλλά μάλλον ήταν λίγο προς το χαβαλέ παρά είχε, ας πούμε, περιεχόμενο. Δεν νομίζω ότι είχε περιεχόμενο πολιτικό. Το πανό έχει σήμερα απομακρυνθεί με πρωτοβουλία των μαθητών, οι οποίοι λένε ότι το απέσυραν όταν αντιλήφθηκαν ότι οι προθέσεις τους παρερμηνεύτηκαν, όπως εξηγούν στην Κρήτη TV. Έγινε λόγω αντίδρασης. Επειδή γράφτηκε κάτι αλβανικό στο σχολείο, που σημαίνει κάτι με τρομοκρατία, δεν ξέρω ότι η περιοχή τους ανήκει, και το κάναμε για αντίδραση. Οι ίδιοι δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν είναι χρυσαυγίτες και περιγράφουν γιατί χρησιμοποίησαν το σύνθημα και το συγκεκριμένο σύμβολο. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Απλά τα έχουν παραφουσκώσει όλοι και γράφουν πολλά ψέματα ότι αντίδρασαν γονείς και πολίτες. Και δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και το πανό δεν είχε καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Απλά όλοι θέλουν να το μπλέξουν εκεί στη Χρυσή Αυγή. Ο Μέανδρος είναι ένα σύμβολο αδελφοσύνης. Δεν μπορεί να θεωρηθεί απλά ναζιστικό λόγω του ότι χρησιμοποιείται από κάποια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάποιες συγκεκριμένες αντιλήψεις. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κι εμείς. Είμαστε μια κοινωνία στην οποία μπορούν να βρεθούν παιδιά τα οποία προέρχονται από διάφορες χώρες, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Τόσα χρόνια ζούμε και τους έχουμε εντάξει μέσα στην κοινωνία μας. Το σοκ όμως παραμένει ισχυρό στην εκπαιδευτική κοινότητα, με γονείς και καθηγητές να προειδοποιούν για την επιρροή που ασκεί στη νεολαία το κλίμα που επικρατεί, όσο και η έλλειψη ουσιαστικής γνώσης της ιστορίας. Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά ευρύτερα στην κοινωνία κυκλοφορούν στην τηλεόραση, στα μέσα, παντού. Τα παιδιά είναι αποδέκτες των πάντων. Τώρα το θέμα είναι πώς τα προσλαμβάνουν αυτά τα παιδιά. Ο Μέανδρος είναι αρχαίο ελληνικό σύμβολο. Δεν το κάναμε για τη Χρυσή Αυγή. Και για κανένα πολιτικό κόμμα δεν θα κάναμε κάτι. Και ενώ που προσπαθούν να καλύψουν στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν στους μαθητές γιατί η κίνησή τους προκάλεσε αντιδράσεις, τις οποίες σήμερα δεν κατανοούν. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι συνειδητοποιημένα σε τέτοιο βαθμό που να εκφράζουν, ας πούμε, πολιτικές απόψεις με ένα πανό ή με μια κατάληψη. Οι Έλληνες όπως ο Μέγας Αλέξανδρος και όλοι αυτοί κουβαλούσαν επάνω το Μέανδρο, πάνε να πει ότι ήταν φασίστες. Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για επιπολαιότητα και αρνούνται να δεχτούν ότι ακραίες απόψεις, μίσος και φανατισμός έχουν περάσει για τα καλά το κατόφλι της σχολικής κοινότητας.